του πεις θέλω να φύγω αριστερά. Ναι. Το αυτοκίνητο βάζοντας το drive θα αρχίσει να τσουλάει, το τιμόνι θα το ρυθμίζει μόνο του. Δηλαδή παίρνω τα χέρια μου. Μπράβο. Και εσείς απλά κάνετε ένα τσεκάρισμα απαλώς στο φρένο. Αυτό πέρα τώρα... Αυτό είναι το Park Pilot. Να το, το που μου είπες. Μάλιστα, βλέπεις... Ναι. Αυτό είναι το Park Pilot, το 360 που λέει. Εντάξει. Ναι. Το διέκοψες έτσι. Okay. Γιατί ενεργοποιώντας το είναι από εδώ, από το parking menu. Εδώ. 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 Εκεί. Είναι ενεργοποιημένο τώρα. Άστο. Okay. Κάτσε να δω κάτι αυτή τη στιγμή. Με λειτουργία μνήμης. Είμαστε πολύ μπροστά. Πάρα πολύ όμως. Πώς φεύγουμε τώρα από πολύ. Εδώ. Εντάξει, αυτό απλά επιλέγει το μενού. Εδώ είναι τα μενού. Οι επιλογές δηλαδή δεν είναι. Δεν, μη φοβάσαι να πατάς κάτι. Ναι. Μη φοβάσαι, δεν κάνει. Shop. Αυτό είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα. Το οποίο μπορείς, αφού κάνεις Volkswagen ID λογαριασμό, να έχεις πρόσβαση μέσα στο ηλεκτρονικό κατάστημα της μάρκας για το αυτοκίνητό σου και να κάνεις επιλογή κάποιων επιπλέον προϊόντων που μπορεί να θέλεις να αγοράσεις. Ή μπορεί να θέλεις, για παράδειγμα, τις WeConnect, τις υπηρεσίες που έχουν ένα διάστημα, ξέρω εγώ, και μετά λίγουνε, να τις ξαναανανεώσεις. Ναι. Και όλα αυτά. Αυτό είναι ηλεκτρονικό κατάστημα. Ναι. Οπα. Το Park Assist, κατάλαβες πώς δουλεύει περίπου. Ναι. Ε? Ναι. Ωραία. Θα κάτσω βέβαια να το κάνω και στην πράξη. Θα πάω. Εντάξει, κάπου, αυτά είναι τα... τα νομικά. Μπράβο. Λοιπόν. Αυτό που ήθελα να σου ολοκληρώσω είναι το εξής. Ότι όταν μπεις στο parking menu, δηλαδή θες να ξεκινήσεις, να βρεις να παρκάρεις. Και θες να το παίξεις με το Park Assist. Ναι. Πατάς το μενού, βγάζεις flash και προχωράς. Ναι. Αυτό μόλις θα σου βρει τη θέση, θα σου δείξει έτσι ή μπροστά ή πίσω. Ναι. Σταματάς, φρένο. Εκεί την ώρα που σταματάς. Φρένο. Ναι. Άμα προχωρήσεις άλλα 20 μέτρα θα τη χάσεις τη θέση. Δηλαδή, αν φτάσω ας πούμε παράλληλα π.χ. Αν φτάσω παράλληλα. Αυτό θα διαβάζει το δρόμο και τη στιγμή που θα σου βρει θέση που θα χωράει το αυτοκίνητο θα σου κάνει τάγκ, θα στο εμφανίσει. Ναι. Θα πατήσεις φρένο. Αν η θέση είναι πίσω, θα βάλεις όπισθεν. Α, δεν το κάνει μόνος του. Όχι. Μάλιστα. Okay. Αν η θέση είναι μπροστά, θα βάλεις το κάνει μπροστά. Drive. Ακριβώς. Μάλιστα. Θα αφήσεις το πόδι σου. Άρα θα πρέπει μπροστά ή πίσω, όχι στη μέση. Ναι, okay. Ναι, άμα είναι στη μέση δεν θα σου ναι, βρει. Ναι. Οπότε, τραβάς το πόδι σου από το φρένο απαλά, το αυτοκίνητο αρχίζει και κινείται, κάνει τη μανούβρα το τιμόνι, όταν θέλει να αλλάξει κατεύθυνση. Δηλαδή μπαίνει μία και θέλει να μπει και αλλιώς. Ναι. Ή θέλει να διορθώσει λίγο μπροστά, να ξαναμπεί πίσω. Ναι. Φρένο, θα στο λέει. Πατά drive, φρένο, ναι. Drive. Βάλε drive. Θα κάνει λίγο μπροστά. Βάλε όπισθεν. Μπράβο. Μάλιστα, okay. Και θα κάνει τη μανούβρα το αυτοκίνητο μόνο του. Εσύ απλά θα έχεις το πόδι σου στο φρένο. Το αμάξι έχει φρένο ελιγμού. Δηλαδή, αν εσύ δεν φρενάρεις, θα πιάσει μόνο του, ακαριέα. Ναι. Αλλά είναι φρενάρισμα, μπαμ, δεν είναι φρένο προοδευτικό. Ναι, είναι απότομο. Okay. Είναι απότομο λίγο. Οπότε, κάνει την κίνηση του παρκαρίσματος και μόλις ολοκληρωθεί, σου κάνει ένα ανοίγω, το Park Assist ολοκληρώθηκε. Έτσι. Και αντίστοιχα, υπάρχει και το Ξεπark Assist, το ξεπαρκάρισμα. Ναι, το ξεπαρκάρισμα. Okay. Το οποίο αν είσαι, για παράδειγμα, παρκαρισμένο σε παράλληλη γραμμή, θα το πατήσετε, θα ανάψεις flash και θα αφήσεις με drive τα μάξι να κάνει τη μανούβρα. Θα σου κάνει μπροστά, θα σου κάνει λίγο πίσω, θα σε ξεπαρκάρει και θα το αναλάβεις. Okay. Okay. Λοιπόν, αυτό πέρα το view τι είναι? Αυτό είναι εδώ, αλλάζει κάτι υψηλοπράγματα, δεν είναι κάτι σοβαρό. Α, να, αυτό εδώ σου βγάζει το lane, σου το μεγαλώνει. Αυτό είναι το cruise control εδώ. Ναι, το cruise control πώς το δουλεύει. Εδώ που είσαι, με το κουμπάκι αυτό ουσιαστικά το ενεργοποιείς. Με την ταχύτητα που πας, αν πατήσεις set, κρατάει. Ανεβάζεις χιλιόμετρα, κατεβάζεις χιλιόμετρα. Το reset είναι το επανεργοποιώ. Και μετά το αυτοκινητάκι ρυθμίζει την απόσταση, το adaptive. Αυτή είναι η απόσταση που θα διατηρεί από το προπορευόμενο. Μάλιστα. Οπότε έχει μέτρα, δηλαδή αυτό είναι... Αυτό είναι σε σεκόντ. Είναι το κάθε σκαλί, ουσιαστικά είναι περίπου 3 δευτερόλεπτα. Σε distance, αυτόματη σε απόσταση. Αυτόματη ρύθμιση απόστασης. Αυτό είναι το περιοριστής κίνησης, αυτό είναι το limit.
Το ένα είναι περιοριστής, το άλλο είναι cruise control. Εσύ είσαι αυτό εδώ. Αυτό τι είναι εδώ ακριβώς, το περιοριστής ταχύτητας. Το limit είναι αν θέλεις να βάλεις ένα όριο που να μην το προσπερνάει το αυτοκίνητο. Αχα. Αν το παίρνει, ξέρω εγώ, ο γιος και ναι, θέλω τα μάξι να πηγαίνει μέχρι 100. Ναι. Δεν το λέω αυτό. Δεν του το λες, του βάζεις την ταχύτητα. Σε μένα μην το κάνει. Αλλά κύριε, δεν πάει τα αυτοκίνητο, πέτα το. Ο περιοριστής ουσιαστικά είναι το limit. Δεν είναι cruise, είναι limit. Εδώ λοιπόν τι έχουμε. Το καταλαβαίνω. Αυτό εντάξει. Ναι, το reset. Αυτό το πάνω. Εδώ το. Αυτό είναι το travel assist. Ναι. Σημαίνει... Αυτό είναι ομοιοδήγηση. Το travel assist, το αυτοκίνητο το δικό μας, έχει και travel assist. Ναι. Δηλαδή, το αυτοκίνητο, αφού ρυθμίσεις ταχύτητα και distance, πατάς και travel assist και το αυτοκίνητο ουσιαστικά αναλαμβάνει και την οδήγηση μόνο, και εσύ ούτε τιμόνι δεν κρατάς. Α, δηλαδή είμαι εδώ και μιλάω. Σωστά. Μάλιστα. Κάνεις μια διαδρομή λοιπόν με ταχύτητα, απόσταση, με lane assist, όλα ρυθμισμένα και το αυτοκίνητο διατηρεί το αυτοκίνητο σε λωρίδα, επιταχύνει αν χρειαστεί και το cruise control το έχεις βάλει παραπάνω ή επιβραδύνει ανάλογα, στρίβει κανονικά ακολουθώντας τις λωρίδες, έτσι αν δεν έχει λωρίδα ή αν κατά τη διάρκεια του travel assist χάσει τις λωρίδες, το αυτοκίνητο δεν θα ακολουθήσει τις λωρίδες. Ναι, έτσι, πάει ευθεία. Σωστά, αν έχει μια έντονη στροφή δηλαδή, ναι, το αυτοκίνητο θα πάει να στρίψει, αλλά ίσως να μην μπορέσει να ακολουθήσει. Δεν το αναγνωρίζει. Το travel assist θα σου ζητάει κατά μερικά δευτερόλεπτα να κάνεις ένα touch στο τιμόνι. Είναι διαισθητικό. Μπράβο. Μπράβο. Να δίνεις το στίγμα ότι είσαι alive. Okay. Okay. Έχω κάτι εδώ πέρα που λέει το front. Αυτό εδώ πέρα το front. Τι είναι? Αριστερά είναι οι φωτισμοί. Αυτά είναι τα ξεδαμπόματα. Λοιπόν, αυτό, α, front λοιπόν, εδώ, rear. Μπράβο, μπράβο. Okay, ξε, max είναι εδώ πέρα. Μπράβο. Okay. Αυτά είναι τα ξεδαμπόματα. Είναι ναι, on off. Το εδώ mode είναι ο φωτισμός. Είναι... Στο αυτόματο είμαστε καλά. Λοιπόν, στο αυτόματο είμαστε είναι τα καλά. Φώτα. Τα front είναι τα. Ναι, σε συνδίκες χαμηλού φωτισμού. Είναι, μάλλον, το rear είναι μάλλον φωσομίχλης. Το φωσομίχλης. Μπράβο. Δεν χρειάζεται να το παίζεις αυτό τώρα. Είναι στο. Αυτό σου ανάβει τα φώτα ο μίχλης okay, όταν έχει χαμηλό φωτισμό. Front. Μπράβο. Δεν το χρειάζεσαι. Δεν το χρειάζεσαι. Αν δείτε χαμηλό φωτισμό, εγώ το κάνεις μόνος. Στο front, έτσι. Εσείς το auto το έχετε. Ναι, στη μεγα... η... Mode. Mode. Πάμε, πάμε, πάμε. Άλλη μία. Να δείξουμε ό,τι θέλουμε. Μπράβο. Μπράβο. Περίμενα, γιατί άνοιξε και αυτή η βλακία από πίσω. Ότο. Έχει λοιπόν, λίγο απότομα δάχτυλα. Σιγά σιγά. Τώρα εγώ αν θέλω να ανάψω ας πούμε μικρή σκάλα. Εδώ, εδώ, εδώ. Στο ότο, μισό μισό, εγώ, εγώ. Στο ότο, στα φώτα μας δηλαδή, μία φορά μπροστά ανάβει το assist. Αυτόματη μεγάλη σκάλα. Εδώ. Ναι, μία φορά. Εδώ, εδώ. Όπως είμαστε, κάνω μία φορά, μας ανάβει το α. Ναι. Αυτό είναι τα μεγάλα assist όμως, αυτόματα. Ναι. Αυτό θα δώσει μόνο του και θα χαμηλώνει μόνο του όταν χρειαστεί. Μάλιστα. Πίσω είναι σινιάλο. Ναι. Το χειροκίνητο. Ναι. Οκ. Okay. Okay. Ευκολό. Αλλά τώρα δηλαδή εγώ με το που άμα ανοιχτώσει με το ότο θα ανοίξω τα φώτα μόνο του. Τα φώτα θα ανάβουν και θα σβήνουν ανάλογα με τις φωτεινότητες μόνα τους. Μάλιστα. Το α που πατήσαμε μία ναι, φορά τη σκαλίτσα σε βάζει στο light assist, το dynamic light ναι, assist. Δηλαδή όταν είσαι σε έναν επαρχιακό με χαμηλότερη φωτεινότητα κτλ. Σου δίνει μόνο του τη μεγάλη σκάλα. Μάλιστα. Ωραία. Okay. Και αντιστοίχως όταν βρίσκεται με κόντρα άλλο αυτοκίνητο δεν χρειάζεται πια να κατεβάζεις εσύ τη σκάλα μόνο σου. Το κάνει μόνο κάνει του. Μόνο. Okay. Αν θέλω τα φώτα ας πούμε, να πέσουν κάτω ή δηλαδή θέλω ας πούμε, πιο πολύ έντονο φωτισμό. Δυναμική ρύθμιση. Δηλαδή. Αυτά τα φώτα έχουν δυναμική ρύθμιση. Δεν αλλάζει εσύ τη δέσμη. Α, δεν αλλάζω εγώ τη δέσμη. Okay. Γιατί είδα κάποια στιγμή που παίζανε. Θα παίζουν και στις στροφές θα παίζουν και ανάλογα με την κλίση του τιμονιού θα παίζουν. Έχει εκπληκτικό φωτισμό. F16 δηλαδή, που, όπου στρίβει η κάσκα του. Ακολουθεί το τιμόνι καταρχήν. Όπου στρίβει η κάσκα του πιλότου. Τα φώτα πέραν του αστείου δουλεύουν σε συνδυασμό με το navigation και με το τιμόνι. Δηλαδή διαβάζει δρόμο καταρχήν το φως. Ναι. Έχει predictive lighting.
Predictive lighting σημαίνει προνοητικός φωτισμός. Ναι. Όταν υπάρχει δηλαδή... Αυτό που έχει βγάλει το 48 χιλιόμετρα είναι αυτό που βάλαμε την ταχύτητα εδώ. Εμείς το σβήνουμε από εδώ και κατάλαβα. Οκ, γιατί το είδα και λέω τι έγινε. Οκ, συγγνώμη. Όχι, το είδα πριν, γιατί κάποια στιγμή που όταν είχα έρθει εδώ πέρα, άνοιξε τα φώτα και ξέρεις, κάναν σαν κανένα reset, δηλαδή παίξανε μόνο τους και λέω... Έχει και welcome lighting. Όταν διαβάζει το κλειδί, όταν αυτό διαβάζει είναι, το κλειδί... Σε ποια εφαρμογή είναι αυτό, αυτό που το έδες, τώρα που μπήκες, εδώ που μπήκες. Κλιματισμός. Α, στο κλίμα. Α, ελεύθερη θέα, θέρμανση ποδιών, θέρμανση χεριών, είναι του τιμονιού στην ουσία. Απλά είδες με το που άναψα κλιματισμό πήγε 480. Με το που τον έσβησα πήγε 514 πάλι. Για πάμε πάλι. Όταν το άναξες... Ανάψαμε κλιματισμό γιατί ανάψατε από εκεί τα mode, ναι. Από το τιμόνι, από εκεί. Με το που ανάψω ο κλιματισμός πήγε η αυτονομία στα 480. Α, από την τέλεια 5520. Ναι. Με το που τον έσβησα τον κλιματισμό ξαναπήγε 514. Εσύ, okay, τώρα που αυτά θα τα δεις. Έχουν σβηστεί αυτά, έτσι, το άλλο. Ναι. Αυτά είναι τα πάνελ εδώ. Ναι. Θες να μπεις πρόσβαση στον κλιματισμό, θα πατάς εδώ. Classic Climate είναι το αυτό, το Air Care. Αυτό τι filter, είναι. Filter είναι το Air Care. Α. Το Classic εδώ που σου λέει, έχει και το τιμόνι αν θες να το θερμαίνει. Ναι. Καθίσματα, έτσι. Αυτό ναι. Πώς ανοίγει, το μενού μέσα. Από το μενού. Τώρα δεν είναι ενεργά, τώρα είσαι στον κλιματισμό. Τα καθίσματα παίζουν από εδώ ή από εδώ. Μάλιστα. Το είδες. Ναι. Εδώ, εδώ. Εδώ. Α, είναι και το πόσο θέλω, έτσι. Εδώ ναι. Είναι το 2. Ωραία. Είναι τακ-τακ, τακ-τακ, τακ-τακ. Έχει σβήσει τώρα, έτσι. Ναι. Okay. Εδώ είναι θα το νιώσουμε σε λίγο. Το έσβησα. Να καίγεσαι. Εγώ που έπαιξα αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, θέρμανση καθίσματο, θέρμανση και μονιμό. Η οροφή ανοίγει από μέσα. Από εδώ, από εδώ. Όχι. Εδώ, εδώ, μέσα από το μενού. Όχημα, μέσα, οροφή. Εδώ. Mm-hmm. Μάλιστα. Οκ. Πώς ξαναδείς τώρα. Έχει και εδώ πέρα. Α, έχει και εδώ, ναι. Ναι. Okay. Εδώ πέρα τα φωτάκια τώρα είναι... Αυτό είναι touch. Πατάς πάνω και αναβούν. Αυτό τι είναι το off. Αυτό είναι για να μην ανάβουν οι πλαφονιέρες με τις πόρτες. Αχα. Μάλιστα. Εδώ αυτό εδώ πέρα το κλειδί είναι ότι έχω ανάγκη. Μπράβο. Έτσι. Και καλή κάπου. Κλείσει έξαρτη την άλλη φορά. Και οδική. Πατάω. Το SOS είναι το 112. Ναι, όχι, πάτησα αυτό πέρα μάλλον, mm-hmm. Εδώ το... Και έδειχνε εδώ πέρα ότι πήρα ένα τηλέφωνο και κάποιος μου απάντησε. Ναι. Είναι οδική, λέω... είναι οδική για τα... Έχει, καταρχήν η οδική είναι on duty, είναι online. Ναι, 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 συνέχεια. Μάλιστα.